Για το οριστικό τέλος που μπαίνει στο προηγούμενο καθεστώς παραχώρησης εκτάσεων μίλησε στην Κρήτη TV ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχοβίτης. Ο νόμος για τον οποίο συζητάμε είναι ο 4061 του 2012. Με την απόφαση που υπέγραψα προχτές, αποφασίσαμε να βάλουμε ένα οριστικό τέλος σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας που υπήρχε στην παραχώρηση αγροτεμαχίων όταν παραχωρήθηκαν κάποια στιγμή και μετά με τις συνεχείς παρατάσεις. Είχε δημιουργηθεί ένα καθεστώς αδιαφάνειας από τη μία, αλλά από την άλλη και ένα καθεστώς αποκλεισμού των ανθρώπων που χρειάζονταν παραγωγική γη για να καλλιεργήσουν. Για να καλλιεργήσουν πραγματικά. Αρχές της άνοιξης του 19. Μέχρι τότε θέλουμε να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και να έχει περάσει τα χέρια των πραγματικών αγροτών, να έχουν περάσει οι παραχωρήσεις. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οι βοσκότοποι θα παραχωρηθούν με ελάχιστο συμβολικό τίμημα σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε ανέργους, με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση που ορίζει ο νόμος. Τα κριτήρια είναι το κατά κύριο επάγγελμα αγρότη στην περιοχή, το ενδιαφέρον από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, το ενδιαφέρον από ανέργους που θέλουν να ασχοληθούν με την γεωργία ή αν θέλετε καλύτερα να το πούμε αλλιώς με ανθρώπους που δεν έχουν στην κατοχή τους γη. Επίσης μπαίνουν κριτήρια που και εμείς θα βελτιώσουμε τον νόμο στα κριτήρια που στα σημεία που θα χρειαστεί, μπαίνουν κριτήρια και συλλογικών σχημάτων για την αξιοποίηση των εκτάσεων, δηλαδή ομάδες παραγωγών ή συνεταιρισμοί. Και στην Κρήτη, μεγάλες εκτάσεις μπορούν να παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση, με τον νομό Ηρακλείου να διαθέτει πάνω από 2.000 στρέμματα. Στον νομό Ηρακλείου έχουμε πάνω από 2.000 στρέμματα που αφορούν τέτοιες περιπτώσεις. Είναι στην Μεσαρά, είναι στον Κατσαμπά, είναι στο Σκαλάνι και πιθανώς σε κάποιες άλλες περιοχές που αυτή τη στιγμή ίσως να μην γνωρίζουμε κι εμείς ήδη. Θα επικαιροποιήσει ο Εργό Δήμητρα όλα τα στοιχεία που έχει και το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως σας είπα, με αυστηρά κριτήρια και με διαφανείς πάνω απ' όλα διαδικασίες, θα παραχωρηθούν σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν απόλυτη ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις που μας περιέγραψε ο Υπουργός με υπενοικιάσεις χωραφιών. Γιες παραγωγικές, οι οποίες είχαν ζήτημα αξιοποίησης, γιατί πολλοί και από αυτούς που ήδη τους είχαν παραχωρηθεί τις έκαναν επενοικίαση σε τρίτους. Δηλαδή άλλος φαινόταν ότι ήταν ο δικαιούχος και άλλος πραγματικά καλλιεργούσε. Και αν θέλετε να πάμε ακόμα πιο βαθιά, υπήρχαν και οικονομικές σχέσεις αυτό. Ικανοποίηση για την ανακοίνωση του Σταύρου Αραχοβίτη εξέφρασε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Είναι μια καλή απόφαση και είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε ανταπόκριση. Εάν το σύνολο μιας έκτασης δεν υπερβαίνει τα 100 στρέμματα, τότε τη διαχείριση των παραχωρήσεων αναλαμβάνουν οι περιφέρειες, ενώ για εκτάσεις ανώ των 100 στρεμμάτων αρμόδιο είναι το Υπουργείο.